με κεντρικό σύνθημα «Κάτω τα χέρια» από την πρώτη κατοικία. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από τα γραφεία Φαν στη Λέοντο Σοφού, διεκδικώντας άρση πληστηριασμού. Το κάλεσμα απίφθηναν μέλη της παράταξης «Η πόλη ανάποδα», τονίζοντας ότι ενώ το έγκλημα στα Τέμπη δεν φεύγει από τη σκέψη μας, η επίθεση στη στέγη δεν πάβει να απειλεί τους συμπολίτες μας. Σήμερα εδώ, γιατί για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πολιτική της κυβέρνησης και των τραπεζών να πληστηριάζουν τα σπίτια του φτωχού λαού. Μιλάμε για μια περίπτωση πάλι ανάλογη με αυτή που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή για ένα μικρό χρέος να έχει μεταφερθεί το δάνειο στα φανς και να προχωρούν στον τρίτο πληστηριασμό και ουσιαστικά δηλαδή να οδηγείται ακόμα μια οικογένεια στο δρόμο. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ανεχθούμε, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και κοντά και σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν αυτό το διάστημα στη χώρα μας, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι υπόθεση όλου του λαού να παλέψει, να αγωνιστεί, να βγει στον δρόμο για να διεκδικήσει την ανατροπή αυτής της πολιτικής και όλων αυτών των μέτρων που ουσιαστικά κάνουν κόλαση τη ζωή μας. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που ανέγραφαν μεταξύ άλλων όχι στους πληστηριασμούς και στις εξώσεις, θέλοντας να αποτρέψουν τον πληστηριασμό που έχει δρομολογηθεί για την κατοικία μιας οικογένειας στις γειτονιές δυτικών συνοικιών. Είναι κρίμα να πετάγονται στον δρόμο οι οικογένειες, είναι κρίμα να πετάγονται στον δρόμο κάποιοι επειδή ήθελαν οι τράπεζες να πουλήσουν στα φαν τα δάνεια χωρίς να μπορούν να κάνουν κάποιο διακανονισμό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που πιέζουμε είναι να γίνει ένας διακανονισμός ώστε να σωθεί το σπίτι. Δυστυχώς τα φαν δεν δέχονται διακανονισμό γιατί θέλουν να πάρουν τα σπίτια ολόκληρα και να πάρουν και να μάθουν μάλιστα όχι μονάχα αυτό από το δάνειο αλλά θέλουν να πάρουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία πέρα από το σπίτι. Κοινό στόχος των συγκεντρωμένων να σταθούν, όπως χαρακτηριστικά είπαν, στο πλευρό των συνανθρώπων τους.